Αεροπορικές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε το Ισραήλ σε αντίπεινα για την επίθεση με ρουκέτες που εξαπέλυσαν οι Παλαιστινοί. Η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται επικίνδυνα ώρα με την ώρα μετά τις δολοφονίες τριών Ισραηλινών φοιτητών στη Δυτική Όχθη και ενός Παλαιστίνιου νεαρού στην Ιερουσαλήμ. Η Ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε την ενίσχυση των στρατευμάτων της στη Λωρίδα της Γάζας. Η κλιμάκωση της κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας έχει σκοπό την αύξηση της σύγχυσης των πολιτών αλλά και τη συνέχιση της αιματοχυσίας. Είναι ένας τρόπος για να αποσπάσει το Ισραήλ την προσοχή των Παλαιστινίων από το μείζον θέμα που είναι ο εβραϊκός επικισμός της Ιερουσαλήμ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς. Οι σιρήνες στο νότιο Ισραήλ ηχούσαν συνεχώς ενώ οι πολίτες διανυκτέρευσαν σε καταφύγια. Από τους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν 10 Παλαιστίνιοι πολίτες και ένας Ισραηλινός στρατιώτης.